εδώ και σήμερα έχουμε νέο βίντεο! Τι βίντεο είναι το σημερινό? Εννοείται θα έχουμε concept με την Team of the Year. Έχει βγει τον τελευταίο καιρό η Team of the Year και από ό,τι βλέπετε και στα streams αλλά και σε βίντεο έχει πολύ hype. Ήδη έχει ανέβει ένα βίντεο που έχει θέμα την Team of the Year. Αυτό είναι το δεύτερο που ανεβάζουμε και θα έρθουν άλλα 3 βιντεάκια, σίγουρα μπορεί και 4. Σίγουρα πάντως θα ανέβει το βίντεο με την σειρά μας Pack Opening του Glory. Όσο τη θυμάστε, θα ανέβει τρίτο επεισόδιο μετά από πάρα πολύ καιρό και θα έχει μέσα το Team of the Year Pack Opening, το οποίο αν δεν ήσασταν στο τρόπο το χάσατε. Γι' αυτό κάντε ένα followάκι τρόπο να μην χάνετε τα επόμενα streams. Έχουμε όπως και το σημερινό μας βίντεο, είναι επίσης απόσπασμα από τα lives που κάνουμε στο τρόπο. Επίσης πριν πάμε στο βίντεο, να πω να κάνετε ένα follow στο Instagram, γιατί έχω δώσει ημερομηνία για το νέο κομμάτι του Sky στο Spotify. 4 Φεβρουαρίου βγαίνει το παλιό σχολείο, 12 η ώρα μόλις αλλάζει η μέρα, ουσιαστικά 3 μόλις αλλάζει η μέρα. Οπότε θέλω όταν βγει να το σπάσουμε στο Spotify, να το βάλετε στο repeat, να δώσουμε πόνο, να γίνει χαμός. Το βίντεο κλιπ θα έρθει σύντομα, δεν ξέρω ακριβώς πότε θα βγει, οπότε να περιμένετε. Μέσα στο Φεβρουάριο θα βγει και αυτό σίγουρα. Σήμερα στο βίντεο, όπως θα έχετε δει και από το τίτλο, θα κάνουμε την meme Team of the Year. Δηλαδή ψήφισε το chat ποιους παίκτες θα διαλέξω για αυτή την ομάδα και για κάθε θέση έχουμε βάλει έναν meme παίκτη όπου του έχουμε δώσει rating για Team of the Year. Και εννοείται βλέπουμε και τα βιντεάκια και για ποιο λόγο είναι meme αυτοί οι παίκτες. Ελπίζω να μην φάω copyright σε αυτό το βίντεο. Πάμε στο βίντεο να δούμε τι έχουμε. Καλημέρα, καλησπέρα, καλώς τους. Welcome, welcome, welcome. Έχουμε και λέμε. Πρώτα απ' όλα, chat, θα πάρουμε την πιο meme ομάδα. Είναι η Arsenal. Οπότε λέω να ξεκινήσουμε με αυτήν. Τι σύστημα θα έχουμε? Κανένα με τρεις αμυντικούς ή κανένα 4-4-2 ώστε να έχουμε δύο strikers. Μία κάρτα θα τη διαλέξω εγώ να ξέρετε. Πάμε 3-5-2 που έχει και τα CDM, έχει και το CAM, έχει και τους πλάγιους. Ναι, έχει τα πάντα νομίζω. Έχουμε στη θέση του goalkeeper. Ποιος θα είναι το πρώτο meme που θα βάλουμε στην ομάδα? Θέλω να μου πείτε παίκτη για τη θέση του τερματοφύλακα. Κάριους, όλοι Κάριους λέτε. Όλοι Κάριους λέτε. Κάριους ή Κέπα. Το meme του Κάριους τον στοιχιώνει ακόμα από τη Λίβερπουλ. Δεν μπορώ στο YouTube μετά να το κάνω μοντάζ και να βλέπετε το chat. Γιατί νομίζω το live chat μετά άμα ανέβει σαν VOD δεν υπάρχει. Τον κάνουμε 94 overall τον Κάριους. Να το. Πάμε ρε παικτάρα μου. Μπρο, αυτό το γκολ παίζει ακόμα και εγώ να μην το τρώγω ρε φίλε. Αλήθεια. Λοιπόν, πάμε στα stopper chat. Θέλω να μου πείτε stopper. Maguire, Maguire και Phil Jones. Maguire λέει Jones. Λακρουά, ισχύει Λακρουά. Maguire λέτε οι περισσότεροι. Και Jones, και Phil Jones λέτε πολύ ε. Phil Jones, η κάρτα της Team of the Year του είναι αυτήν εδώ. Phil Jones 94 overall, 71 pace, 71 shooting, 80 passing, 76 dribbling, 95 defending και 86 physical. Μπαμπάς σας Phil Jones. Το επόμενο CB μας θα πάει στο 97 overall. Harry Maguire. Θα δείτε εδώ ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό. Α, να το, αυτό είναι το meme με τη φάτσα. Αυτό είναι το meme του Maguire. Harry! Harry Potter! Harry! Harry Potter! Ποιον βάζουμε για τρίτο CB? Ομτιτή, Λακρουά, Λακρουά, Ομτιτή. Νομίζω οι περισσότεροι λέτε Ομτιτή, οκ. Τα Ομτιτή είναι meme επειδή δεν παίζει καν στην ομάδα ρε φίλε και πληρώνεται. Ότι πας κάθεται απλά στον πάγκο και πληρώνεται. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο καλό meme με τον Ομτιτή. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε το μεγαλύτερο beast στην ιστορία του ποδοσφαίρου? Πάω! Ωχ! Εκεί έπεσε εντελώς μόνος του. Ήρθε η ώρα να διαλέξουμε το κέντρο. Σαμιουέλου, τι! Πέτρος Μάνταλος λέει. Μάνταλος, Λίγκαρτ. Λίγκαρτ κι άλλο με Πετράν. What? Μάνταλος, Μάνταλος. Ο Πετράν θα παίξει CDM. Το Μάνταλο θέλετε όλους, ε. Η απάντηση είναι Πέτρος Μάνταλος, όντως. Όπως και στο quiz του Εμίλιο λέει ο Παπασημακόπουλος, πώς τον έλεγανε τον άλλον, δεν θυμάμαι. Έλεγε Μάνταλος, πάμε για Μάνταλο. Ωραία, 99 rating ο Μάνταλος, chat. Πέτρος Μάνταλος!
99 overall. Το καλύτερο δεκάρι στον κόσμο. Η απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις τέτοιου είδους είναι πάντα ο Πέτρος Μάνταλος. Ναι, είναι ο Πέτρος Μάνταλος. Ναι, αυτός δεν έχει κάνει μήνυμα βασικά. Ομάδα, ο Πέτρος Μάνταλος. Επόμενος κεντρικός chat. Οκ. Νομίζω πάμε για Lingard. Εντάξει, το περίμενα και το Lingard. Μαλάκες, δείτε εδώ δίδυμο. Μάνταλος, Lingard. Εντάξει. Lingardinho, 96 overall. Team of the year, Lingard. Όχι, αυτό γκολ του είναι. Άκυρο. Αυτό γκολ του, assist τον αντίπαλο. Assist ο άλλος ρε μαλάκα, έκανε assist. Πανηγυρίζει. Τελευταίος κεντρικός chat, για πείτε. Φρεντ, Φεκίρ. Α, ο Φεκίρ. Εντάξει, τώρα έχει κάνει μήμο ο Δήμος το Φεκίρ, πλάκα. Τελικά, η πιο μήμο ομάδα είναι η Manchester United, όντως. Τι μαλακή έβαλε την Arsenal. Τσατ, πείτε μου. Θέλω να πάρω Φεκίρ αντί για Φρεντ, ρε φίλε. Γιατί όλοι λέτε Φρεντ. Αλλά θέλω να πάρω Φεκίρ μόνο και μόνο επειδή έχει γίνει τρελό μήμο από τον Δήμο, ρε φίλε. He's ready, chat. Νάτος. Φεκίραρος. 97 rating. Τον Πέτρο Μάνταλο δεν τον περνάει κανείς, chat. Δεν θα τον περάσει κανείς σε rating τον Πέτρο το Μάνταλο. Χόρεψε Φεκίρ, χόρεψε! Γιατί πανηγυρίζεις έτσι! Κάν του χώρο τώρα γιατί γουστάρω! Γιατί δεν χορεύεις! Όσες φορές και αν το δω θα γελάω ρε φίλε. Γιατί δεν χορεύεις! Κάκα, λακάκα. Όπα, όπα, αλλάξαμε. Ντεμπελέ λέγατε στην αρχή, τώρα βλέπω πολλά λακάκα και Braithwaite βλέπω και Werner βλέπω. Ο χαμός γίνεται ρε. Λακάκα! Λακάκα! Έχουμε και λέμε, επίθεση. Είχαμε πάρει λακάκα και έχουμε άλλους τρεις. Τον έναν θα το διαλέξω εγώ, έχετε άλλους δύο εσείς. Η παικτάρα μας, εδώ πέρα. Braithwaite. England. Arsenal. Πάρτε εδώ παικτάρα και έχει και 4-4 από μόνος του παρακαλώ ο Godwaite. Από μόνος του έχει 4-4. Ποιος θα είναι ο επόμενος επιθετικός? Σαλάμ αλέκουμ. Αλέκουμ ασαλάμ. Σαλάμ αλέκουμ. Βέρνερ, ναι, οι περισσότεροι νομίζω λέτε Βέρνερ. Εδώ, πάρ' τον! Τίμο Βέρνερ! 98 rating. I play a lot of Fortnite and FIFA, so I watched like Fortnite streamer and FIFA streamer a lot, or who is like who does like who a Twitcher who watched the Fortnite cups. Έχετε στείλει κι άλλα. Α, στείλατε πάλι. Όπω και αυτό με το σήμα που χάνει είναι γαμάτο. Η φώτο που έχει. Ο τελευταίος παίκτης που θα βάλουμε chat είναι μια δικιά μου πινελιά και είναι ένας παίκτης που τον έχουμε τιμήσει σε δύο βίντεο ήδη και είναι από τον ΠΑΟΚ, τον έχουμε κάνει και σε παλιό βίντεο και είναι τρελό meme του καναλιού, αν και δεν μας έχει απαντήσει ακόμα σε μήνυμα στο Instagram. Περιμένουμε ακόμα απάντηση του Κούτσια στο Instagram, δεν μας έχει πει τίποτα. Θα μπει striker. Με 97 pace, 93 shooting, 72 passing, 90 dribbling, 52 defending και 93 physical. Και έχουμε κάτω από τα δοκάρια τον Κάριους με 94 overall. Στα CB έχουμε Phil Jones με Maguire και Umtiti. Harry Potter. Κέντρο έχουμε τον μοναδικό 99 στη Team of the Year, όπου είναι ο Πέτρος Μάνταλος. Μαζί με το Lingard, στο δεκάρι ο Φεκίρ, αριστερά Godwaite, δεξιά Τίμο Βέρνερ, λακάκα στο striker και μαζί με Κούτσια. Τώρα τι θα κάνουμε με αυτή την ομάδα? Τρία challenges. Έχουμε να την αναθέσουμε τρία challengeάκια. Ξεκινάμε πρώτο challenge, θα έχουμε ένα penalty shout-out και θα προσπαθήσω να κάνω τον goalkeeper της ομάδας, της αντίπαλης, γίγαντα. Arsenal vs ποια να τις βάλω? Ένα London Derby θα βάλουμε, ή Chelsea ή Tottenham. Θα βάλω Tottenham που έχει όλους τους παίκτες της. Ωραία, πάμε να τον δούμε, chat, πάμε να τον δούμε. Ω! Chat είναι τεράστιος! Chat που να φάει γκολ αυτός, ρε!
Νάτος, Πέτρος Μάνταλος βαράει πρώτος chat. Το βαρέσουμε στο γάμα, για να δούμε. Το πιάσει, εδώ πέρα. Μάνταλος, δεν τα χάνει. Άντε Γιώρης, πιάσ' το ρε. Κάριους! Λακάκα. Τι γίνεται Γιώρης, τι γίνεται γίγαντα. Κάριους! Το πιάνε τους άλλους. Τι το κάναμε πήγαινε. Κούτσιας, Νάτος. Είπατε να βαρέσω Ελένα. Με ψιλοκρεμαστό, για να δοκιμάσουμε τον Κούτσι εδώ. Δεν τα... Δεν μπαίνουν αυτά γκολ. Δείτε εδώ, πανεύκολα το πιέσε. Κύρ, Νάτος. Χόρεψε, Φεκύρ. Εδώ. Το βάλε. Ας το Κάριους. Πιάσε το τερματοφύλακα. Τερματοφυλακάρα, Κάριους. Τα χάνουνε μόνοι τους, δεν χρειάζεται καν να τα πιάσει ο Κάριους. MVP Κάριους. Δεύτερο challenge είναι πάλι ο Φεκύρ. Ο Γιώρης να είναι τόσο ψηλός. Αλλά αυτή τη φορά θα κάνουμε penalty shootout σε βόλτα. Όπου τα τέρματα είναι τόσα. Το σημαντικό chat, penalties. Για να δούμε αν αυτός ο Γιώρης, ο γίγαντας, μπορεί να φάει goal. Δείτε εδώ όλο το τέρμα πιάρει ρε μαλάκα. Πώς θα φάει γκολ. Θα βαρέσω τη μέση, μπας και πέσει. Έπεσε ο βλάκας. Μάνταλος! Μέσα θα κάτσω ρε φίλε. Ξέρω εγώ, δεν θα βουτήξω. Τι να βουτήξω. Έλα, ένα στο γάμα εδώ. Με λακάκα. Κόλλησε το κοντρόλερ μου, τσάτ. Οκ. Χαζός είναι ο Γιώρης, μαλάκες. Κέντρο. Οκ. Τι κάνει ο Κάριους. Κάριους, γέρεμσε. 2-2. Η meme team of the year. Και έμεινε το τρίτο challenge, chat. Είναι να πάμε να κάνουμε ένα κλασικό career simulate και να δούμε αν η meme team of the year μπορεί να πάρει το Champions League. Έχουμε και λέμε. Premier League. Η Arsenal θα βγει δεύτερη στην Premier League. Άσχετη πεπεγκο ομάδα. Πήραμε το FA. Καραμπάο. Το πήρε η Everton. Τσουλού! Περνάμε από groups. Περνάμε από 16, από Ατλέτικο. Quarter finals. Περνάμε από Αταλάντα. Είμαστε ημιτελικό με Παρί. Manchester United. Που τις έχουμε πάρει όλα τα memes και Inter. Για να δούμε αν θα παίξουν ενάντια στα memes της Manchester. Μπάου! Νικάει στα penalty και είμαστε τελικό με Manchester United. Ο Phil Jones, ο Maguire και... Ο Λιγκαρντίνιο θα παίξουν απέναντι στην παλιά τους ομάδα. Ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής. 3-3 πάει να κάνει η meme team of the year. 3-1. Νικάμε την Arsenal στο τελικό. Τη Manchester πια Arsenal, τι λέω. Το σήκωσε. Πέτρος Μάνταλος, Κούτσιας, Λακάκα. Όλοι οι μεγάλοι παίκτες αυτήν την ομάδα. Κάριους 17 clean sheet. Πέτρος Μάνταλος πρώτος σκόρερ. Πέτρος Μάνταλος με 35 γκολ. Ποιος Εμπαπέ, ποιος Χάλαντ, ποιος Μέση, ποιος Λεβαντόφσκι, ποιος. Μόνο Πέτρος Μάνταλος. Οπότε ναι, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα μάγκες. Όπως θα είδατε, ήταν αρκετά φαν μπορώ να πω. Και τα πήγε και περίφημα η Team of the Year μας. Έπρεπε να βγει αυτή αντί για την κανονική. Τώρα κάπου εδώ ήρθε η ώρα να τελειώσω το βίντεο. Θέλω να σπάσετε το κουμπί του like, να κάνετε ένα σαμπάκι στο κανάλι, να φτάσουμε τους 50.000 subscribers. Όσο πάει φτάνουμε και πιο κοντά. Και ένα καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τα νέα βίντεο που έρχονται. Τώρα τα social media όπως είπα και πριν, που είναι το Instagram, το Trovo, το TikTok και το Facebook, θα τα έχω όλα κάτω στην περιγραφή. Ξέχασα να πω πριν ότι στο TikTok θα ανεβάσω και ένα promo για το βίντεο clip. Οπότε κάντε follow εκεί άμα θέλετε να δείτε ένα μικρό link. See ya!